Νομίζω ότι πολύ απότομα περάσαμε από το ένα θέμα στο άλλο. Τα ζητήματα της Χρυσής Αυγής είναι δευτερεύοντα. Τα πρωτεύοντα είναι η αντιμετώπιση των αναγκών του ελληνικού λαού. Και πάνω σε αυτό χρειάζεται πραγματικά μια συμπαγής νέα πλειοψηφία. Αυτή θα βγάλει απ' έξω τη Χρυσή Αυγή. Οι πολιτικές πρωτοβουλίες για να στηριχτούν οι ανάγκες του ελληνικού λαού και η αξιοπρέπειά του είναι το φάρμακο για όλη τη μυσαλλοδοξία, την ναζιστική προπαγάνδα, το μίσος που σπέρνει η Χρυσή Αυγή. Θα την τονώσει δηλαδή, εκτιμάτε εσείς, μια τέτοια αντιμετώπιση πολιτική. Η πολιτική όρη λοιπόν είναι το πάνω απ' όλα. Mm-hmm. Και σε αυτήν την κατεύθυνση κινείται ο ΣΥΡΙΖΑ. Βεβαίως, ένα κόμμα που είναι προφανές, δεν χρειαζόμαστε. Η εμπειρία του ελληνικού λαού, τις τελευταία χρόνια. Ναι. Είναι γενικευμένη. Mm-hmm. Τα είδαμε τα τάγματα εφόδου. Καθημερινά στους δρόμους. Μάλιστα. Τα είδαμε τη στρατιωτική οργάνωση αυτής της εγκληματικής οργάνωσης. Ναι, τα είδαμε τα εγκλήματα. Περικοπή μισών, επειδή εσείς τοποθετηθήκατε. Εγώ δεν μετέχω στη διάσκεψη Προέδρων. Νομίζω εσείς τοποθετηθήκατε. Όχι, εγώ δεν μετέχω, ούτε εγώ στην μνημονική. Ναι, ότι ο ΣΥΡΙΖΑ είναι. Ο κύριος Δραγασάκης, μάλλον. Βεβαίως. Θέλει πολλή συζήτηση. Ναι, αυτό. Το Σύνταγμα όμως της χώρας, αν μου επιτρέπετε. Δικαιολογεί την αποζημίωση του βουλευτή για την άσκηση των καθηκόντων του. Εγώ δεν είμαι συνταγματολόγος, νοήμων πολίτης είμαι. Έτσι. Και λέω, από τη στιγμή που δεν ασκούν εκ των πραγμάτων οι έξι προφυλακισθέντες τα καθήκοντα, δεν έχουν και τα έξοδα που προβλέπει το Σύνταγμα ότι πρέπει να λαμβάνει ως αποζημίωση ο βουλευτής. Αλλά αυτά είναι θέματα συνταγματολόγων. Η Νέα Δημοκρατία πάντως στάσεται... Αυτή είναι και η άποψη, η πλειοψηφούσα άποψη των μελών του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους στη γνωμοδότηση που κατέθεσε. Α, αυτό που λέω εγώ αυτό που δεν είμαι συνταγματολόγος. Αλλά υπάρχει και... Ναι, εντάξει, μία κουβέντα, δυστυχώς δεν έχουμε άλλο χρόνο. Να πω κάτι μόνο. Ναι, κύριε Δρίτσα, μία κουβέντα για αυτούς. Δεν πρέπει να υπάρχουν ρυθμίσεις, είτε για τους μισθούς των βουλευτών, είτε για οτιδήποτε, αλλά καρτ. Ό,τι είναι πρέπει να είναι έτσι, όχι μόνο για την αποζημίωση, σωστά με διορθώνετε, όχι μόνο για τη Χρυσή Αυγή, που να ισχύει σε κάθε περίπτωση. Μάλιστα. Και αυτό θα είναι κέρδος για τη δημοκρατία. Να πω λοιπόν...